συνεχίσουμε τώρα με μία πρακτική εφαρμογή. Είναι η δεύτερη πρακτική εφαρμογή την οποία θα κάνουμε, την οποία θα αναλύσουμε. Θα ήθελα να σας επισημάνω για μία ακόμα φορά ότι αυτή η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμογή, ή καλύτερα το σύνολο των πρακτικών εφαρμογών, τις οποίες θα κάνουμε εδώ στην αίθουσα, θα αποτελέσουν και θέματα στις εξετάσεις. Όπως έχω επισημάνει και σε προηγούμενα μαθήματα, οι εξετάσεις γίνονται με ανοιχτά βιβλία, με ανοιχτές σημειώσεις και με θέματα τα οποία έχουν αναλυθεί τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο μέσα στην αίθουσα. Η σημερινή μας εφαρμογή έχει να κάνει με τον κύκλο του Ντέμινγκ, τον οποίο αναλύσαμε σε προηγούμενο μάθημα, και με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται το συγκεκριμένο εργαλείο με σκοπό και στόχο την βελτίωση της ποιότητας στο εσωτερικό μιας επιχείρησης. Για να δούμε τώρα ποια είναι αυτή η εφαρμογή την οποία θα αναλύσουμε. Λοιπόν, ένα από τα βασικά εργαλεία στα πλαίσια της διοίκησης ολικής ποιότητας είναι ο κύκλος του Ντέμινγκ. Ο κύκλος του Ντέμινγκ είναι ένα απλό και αποτελεσματικό μέσο το οποίο χρησιμοποιείται ως βάση για τη βελτίωση πολλών των δραστηριοτήτων ποιότητας, καθώς επίσης και προγραμμάτων εκπαίδευσης. Ο κύκλος του Ντέμινγκ περιλαμβάνει 4 βασικά στάδια, τα οποία αφορούν τις παρακάτω ενέργειες. Προγραμματίζω, πραγματοποιώ, μελετώ και ενεργώ. Ας υποθέσουμε επομένως ότι είστε στέλεχος στη διεύθυνση διαχείρισης ποιότητας μιας μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας. Στα πλαίσια της βελτίωσης κάποιων διαδικασιών, οι οποίες σχετίζονται με τη λειτουργία της εταιρείας, σας ζητείτε από το Διοικητικό Συμβούλιο να εφαρμόσετε τον κύκλο του Ντέμινγκ σε μια σειρά από διευθύνσεις. Μία από τις διευθύνσεις, η οποία επιλέχθηκε για την εφαρμογή του κύκλου του Ντέμινγκ, είναι η διεύθυνση διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Από τις βασικές δραστηριότητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η διαδικασία εύρεσης επιλογής πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού. Ακολουθώντας τη φιλοσοφία του κύκλου του Ντέμινγκ, εφαρμόστε το κύκλο του Ντέμινγκ στην παραπάνω δραστηριότητα. Θα κληθούμε επομένως να εφαρμόσουμε τα 4 στάδια του κύκλου του Ντέμινγκ στην δραστηριότητα, στην διαδικασία εύρεσης επιλογής πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού. Όπως ήδη έχουμε επισημάνει, τα 4 στάδια του Ντέμινγκ, τα οποία τα αναλύσαμε, έχουν να κάνουν με συγκεκριμένες ενέργειες και συγκεκριμένες διαδικασίες, οι οποίες βήμα προς βήμα θα πρέπει να εφαρμοστούν, έτσι ώστε να έχουμε το ανάλογο αποτέλεσμα το οποίο ζητάμε, το οποίο επιδιώκουμε μέσα από τη χρήση αυτών των εργαλείων. Για να ξεκινήσουμε από το πρώτο στάδιο, που είναι το στάδιο του προγραμματισμού, το στάδιο του plan. Σε αυτό το στάδιο δεν κάνουμε τίποτε άλλο από το να προσδιορίσουμε επακριβώς μια σειρά από στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά για την πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού σε κάποια συγκεκριμένη διεύθυνση, σε κάποιο συγκεκριμένο τμήμα. Ποια είναι τώρα αυτά τα βασικά συστατικά στοιχεία τα οποία σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με τον προγραμματισμό? Πρώτα απ' όλα έχουμε τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο θα πρέπει να προσληφθεί. Πάρα πολύ απλά, χρειαζόμαστε 5 άτομα, χρειαζόμαστε 10 άτομα, χρειαζόμαστε 8 άτομα, χρειαζόμαστε 100 άτομα. Άρα θα πρέπει να προσδιορίσουμε επακριβώς, με βάση τις ανάγκες τις οποίες έχουμε, το συνολικό αριθμό των ατόμων, το συνολικό αριθμό του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο θα πρέπει να προσληφθεί από την επιχείρησή μας.
Αφού προσδιορίσουμε το συνολικό αριθμό των ατόμων το οποίο θα πρέπει να προσληφθεί, αμέσως μετά θα πρέπει να προσδιορίσουμε ποια είναι τα κριτήρια πρόσληψης του ανθρώπινου δυναμικού. Ποια είναι τα κριτήρια βάση των οποίων εμείς θα προχωρήσουμε τόσο στην επιλογή, όσο και κατ' επέκταση στην πρόσληψη του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι τα κριτήρια αυτά η ηλικία, παραδείγματος χάρη, είναι τα πτυχία τα οποία διαθέτουν, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι τους οποίους θα πρέπει να διαθέτουν, η γνώση κάποιας ξένης γλώσσας, η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ανάλογα με τη θέση ή τις θέσεις τις οποίες θα κληθούν να καλύψουν τα συγκεκριμένα άτομα, θα πρέπει επομένως να προσδιοριστούν και τα αντίστοιχα κριτήρια για την πρόσληψη αυτών των ατόμων. Τρίτο στάδιο, τρίτο μάλλον σημείο στο στάδιο του προγραμματισμού, είναι ο προσδιορισμός διαφόρων θεμάτων τα οποία σχετίζονται με την πρόσληψη. Παραδείγματος χάρη η χρονική διάρκεια της σύμβασης, η αμοιβή, οι επιπλέον παροχές. Κριτήρια τα οποία και αυτά με τη σειρά τους είναι εξίσου σημαντικά και θα πρέπει να προσδιοριστούν έτσι ώστε να έχουμε μια ακριβής εικόνα αυτών τον οποίο εμείς θα προσφέρουμε στο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο πρόκειται να προσλάβουμε. Πάμε τώρα στο δεύτερο στάδιο, το οποίο έχει να κάνει με την υλοποίηση του σχεδιασμού, ο οποίος αφορά την πρόσληψη του ανθρώπινου δυναμικού, πάρα πολύ απλά, με το στάδιο του ντου. Καταρχάς, το πρώτο πράγμα το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να προσδιορίσουμε, να διαμορφώσουμε την περιγραφή της θέσης εργασίας. Έτσι, να προσδιορίσουμε ποιος είναι ο τίτλος της θέσης, ποια είναι, παραδείγματος χάρη, τα προσόντα τα οποία θα πρέπει να διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο θα προσληφθεί για αυτή τη θέση, καθώς επίσης και μία σειρά από άλλες πληροφορίες, τις οποίες εμείς θεωρούμε χρήσιμες και απαραίτητες, έτσι ώστε να έχουμε ολοκληρωμένη την περιγραφή της θέσης εργασίας η οποία απευθύνεται σε μελλοντικό ανθρώπινο δυναμικό το οποίο θα προσληφθεί στην εταιρεία μας. Αμέσως επόμενο στάδιο έχει να κάνει με τη διαμόρφωση του περιεχομένου της αγγελίας. Θα πρέπει να διαμορφώσουμε το περιεχόμενο της αγγελίας, θα πρέπει να διαμορφώσουμε στο μυαλό μας, εάν θέλουμε η αγγελία να είναι μεγάλη όταν θα μπει παραδείγματος χάρη σε μια ιστοσελίδα ή σε μια εφημερίδα ή δεν ξέρω που αλλού, σε οποιοδήποτε μέσο θα χρησιμοποιήσουμε για να γνωστοποιήσουμε αυτή την αγγελία. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας εάν θα βάλουμε το σηματάκι, το λογότυπο της επιχείρησης, έτσι ώστε να είναι εμφανές για ποια επιχείρηση υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη αγγελία, και μια σειρά από άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που αφορούν τη διαμόρφωση του περιεχομένου της αγγελίας. Τρίτο στάδιο, επιλογή μέσου από το οποίο θα πραγματοποιηθεί η δημοσίευση αγγελίας. Ποιο είναι αυτό το μέσο, η εφημερίδα, το διαδίκτυο, γραφεία ευρέσεως εργασίας. Οποιοδήποτε μέσο εμείς κρίνουμε απαραίτητο ότι θα πρέπει να προωθήσουμε την αγγελία μας. Τέταρτο βήμα στο στάδιο του πραγματοποιώ, υλοποιώ, είναι η δημοσιοποίηση της αγγελίας. Της αγγελίας με τη μορφή την οποία εμείς έχουμε επιλέξει ή τις μορφές τις οποίες εμείς έχουμε επιλέξει. Μπορεί να μην βάλουμε μόνο στην εφημερίδα ή στο διαδίκτυο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε δυνατό μέσο έχουμε στη διάθεσή μας.
με τη δημοσιοποίηση της αγγελίας, αμέσως μετά, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο έχουμε προσδιορίσει στην αγγελία, θα ξεκινήσει η συλλογή των βιογραφικών σημειωμάτων. Αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της συλλογής των βιογραφικών σημειωμάτων, θα ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των συγκεκριμένων βιογραφικών σημειωμάτων. Θα δούμε ποια από αυτά τα βιογραφικά σημειώματα πληρούν τις προδιαγραφές τις οποίες έχουμε θέσει. Όσα από αυτά τα βιογραφικά σημειώματα δεν πληρούν αυτές τις προδιαγραφές, δεν θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της επιλογής του ανθρώπινου δυναμικού και δεν θα χρησιμοποιηθούν στο επόμενο στάδιο, όπου στην ουσία δεν είναι άλλο από την κατάρτιση λίστας υποψηφίων που θα κληθούν για συνέντευξη. Επόμενο βήμα είναι η υλοποίηση των συνεντεύξεων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα διαπιστώσουμε μια σειρά από στοιχεία, μια σειρά από χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τα οποία έχουν άμεση ή έμεση σχέση, παραδείγματος χάρη, με την προσωπικότητα του ανθρώπου που έχουμε απέναντί μας, τις γνώσεις του, την επικοινωνία και τα χαρακτηριστικά τα οποία διαθέτει σε αυτό το επίπεδο και μια σειρά άλλα στοιχεία τα οποία είναι εξίσου σημαντικά για να μπορέσουμε να αναθέσουμε σε αυτόν τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας την υλοποίηση μιας διαδικασίας, μιας εργασίας στην επιχείρησή μας. Αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της υλοποίησης των συνεντεύξεων, ξεκινάμε να αξιολογήσουμε τους υποψηφίους οι οποίοι κλήθηκαν για συνέντευξη. Αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, καταρτίζουμε μία δεύτερη λίστα υποψηφίων όπου θα κληθούν για μία νέα συνέντευξη, δηλαδή θα περάσουν στο επόμενο στάδιο από τους οποίους εμείς θα επιλέξουμε τα άτομα ή το άτομο το οποίο θα προσλάβουμε στην επιχείρησή μας. 11ο βήμα σε αυτό το συγκεκριμένο στάδιο, η υλοποίηση των νέων συνεντεύξεων, η τελική επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο θα προσλάβουμε, η ενημέρωση των υποψηφίων τόσο αυτών οι οποίοι θα προσλάβουμε, όσο και αυτών οι οποίοι δεν κρίθηκαν ικανοί να προσληφθούν στην επιχείρησή μας, οι οποίοι όμως είχαν προσέλθει στη δεύτερη συνέντευξη. Και τελευταίο και 14ο βήμα του συγκεκριμένου σταδίου, η πρόσληψη του ανθρώπινου δυναμικού. Τρίτο στάδιο, το στάδιο της μελέτης, το στάδιο του study, αφορά τον έλεγχο της διαδικασίας έβρεσης επιλογής πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού, όπου κατά τη διάρκεια αυτού του ελέγχου θα διαπιστώσω πιθανά λάθη τα οποία προέκυψαν από την εφαρμογή της συγκεκριμένης διαδικασίας, πιθανές ελλείψεις που είχε η συγκεκριμένη διαδικασία, και αφού εντοπίσω αυτά τα συγκεκριμένα λάθη, μέσω κάποιων διορθωτικών ενεργειών τις οποίες θα κάνω, θα έρθω στο 4ο και τελευταίο στάδιο του ενεργό, του ACT, όπου θα φροντίσω να βελτιώσω τη διαδικασία έβρεσης επιλογής πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού στα σημεία τα οποία απαιτούνται, έτσι ώστε στην επόμενη φορά που θα κληθώ ως Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού να υλοποιήσω ξανά αυτή τη συγκεκριμένη διαδικασία, να την εφαρμόσω σε
με καλύτερο και καλύτερο βαθμό σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, αυτή ήταν η εφαρμογή του κύκλου του Deming σε μία πρακτική εφαρμογή. Μία αντίστοιχη εφαρμογή μπορεί να σας ζητηθεί, παραδείγματος χάρη, στις εξετάσεις, να εφαρμόσετε τον κύκλο του Deming στη διαδικασία προμηθειών μιας επιχείρησης. Έτσι, ή στη διαδικασία πωλήσεων ή στη διαδικασία του marketing. Δεν έχετε να κάνετε τίποτε άλλο από το να βάλετε τη λογική σας να δουλέψει, ακολουθώντας βήματα τα οποία απαιτούνται για την κάθε μία από τις διαδικασίες και τα οποία, ακολουθώντας αυτή τη λογική, έχουν και το ανάλογο και αντίστοιχο αποτέλεσμα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα μία ακόμα πρακτική εφαρμογή. Να κλείσουμε αυτή την εφαρμογή. Είδαμε σε θεωρητικό επίπεδο ποια είναι τα κριτήρια εξυπηρέτησης για έναν πελάτη. Θα δούμε τώρα σε καθαρά πρακτικό επίπεδο τα κριτήρια εξυπηρέτησης σε μία εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, πώς εφαρμόζονται, ποια είναι αυτά τα κριτήρια εξυπηρέτησης και πώς υλοποιούνται αυτά τα συγκεκριμένα κριτήρια σε πραγματικό επίπεδο. Λοιπόν, ένα από τα βασικά εργαλεία στα πλαίσια του προσδιορισμού, τόσο το στοιχείο που χαρακτηρίζουν την ποιότητα μιας υπηρεσίας, όσο και της αξιολόγησης της υπηρεσίας αυτής, είναι η χρήση συγκεκριμένων κοινών κριτηρίων. Σύμφωνα με τον Garving, υπάρχουν 10 κριτήρια στα οποία μπορεί να βασιστεί η αξιολόγηση του επίπεδου ποιότητας των υπηρεσιών. Ας υποθέσουμε επομένως ότι είστε στέλεχος στη διεύθυνση διαχείρισης ποιότητας μιας μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας. Στα πλαίσια της αξιολόγησης του επίπεδου των υπηρεσιών σας, ζητείτε από το Διοικητικό Συμβούλιο να εφαρμόσετε τα 10 κριτήρια του Garving, προσδιορίζοντας συγκεκριμένους παράγοντες εξυπηρέτησης του πελάτη. Για να δούμε. Ένα προς ένα αυτούς τους συγκεκριμένους παράγοντες και σε ποια κριτήρια αυτά ανταποκρίνονται. Πρόκειτο κριτήριο, η πιστότητα και η συνέπεια. Μιλάμε για μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, όπου προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες. Πρώτο κριτήριο έχει να κάνει με αυτό το οποίο ονομάζουμε ευκολία σύνδεσης. Χρησιμοποιώ ως πελάτης μιας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας τις υπηρεσίες τις οποίες μου παρέχει. Η βασικότερη από αυτές τις υπηρεσίες είναι η κλήση μέσω του κινητού τηλεφώνου ενός τηλεφωνικού αριθμού. Πόσο εύκολα μπορώ να συνδεθώ? Παίρνω τηλέφωνο, παραδείγματος χάρη, και ώσπου να πραγματοποιήσει η σύνδεση περνάνε μερικά δευτερόλεπτα, λόγω του γεγονότος ότι βρίσκομαι σε συγκεκριμένο σημείο, ή παίρνω το κινητό, από το κινητό μου τηλέφωνο το νούμερο το οποίο θέλω και υπάρχει άμεση ανταπόκριση. Σταθερότητα της σύνδεσης, δεύτερο σημείο, ιδιαίτερα σημαντικό. Χρειάζεται να πάω αριστερά, δεξιά, πήγε λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί, για να μ' ακούσει ο άλλος, ή το σήμα είναι καμπάνα που λέμε.
κάλυψη του δικτύου. Όλες οι εταιρείες, οι τρεις μεγάλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας λένε ότι φτάνουν στο 99% κάλυψης του δικτύου. Υφίσταται αυτό? Ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα? Ή υπάρχουν σημεία όπου το σήμα δεν φτάνει? Η ισχύ του δικτύου. Πολύ σημαντικό κριτήριο και αυτό. Πέμπτο κριτήριο το οποίο έχει να κάνει με την πιστότητα και τη συνέπεια, ή υποκριτήριο αν θα λέγαμε, η καθαρότητα του ήχου. Αμέσως μετά προχωράμε στο δεύτερο σετ, θα λέγαμε, κριτηρίων, που καλύπτει το δεύτερο κριτήριο που είναι η ανταπόκριση και τα οποία έχουν να κάνουν με την αμεσότητα ικανοποίησης των παραπώνων. Έχουμε ένα παράπονο, επικοινωνούμε με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Αντιμετωπίζεται άμεσα αυτό το παράπονο? Τις διαδικασίες εξυπηρέτησης, την αμεσότητα της ενημέρωσης, την ταχύτητα επίλυσης των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουμε, την ταχύτητα επίλυσης των τεχνικών προβλημάτων, το χρόνο αναμονής στα καταστήματα στα οποία εξυπηρετούμεθα. Επόμενο κριτήριο έχει να κάνει με αυτό το οποίο αφορά την ικανότητα. Η γνώση του προσωπικού, η γνώση του ανθρώπινου δυναμικού, η ταχύτητα εξυπηρέτησης του συγκεκριμένου ανθρώπινου δυναμικού, οι ικανότητες του προσωπικού και ο επαγγελματισμός του προσωπικού. Τρία πράγματα, τέσσερα, τα οποία έχουν να κάνουν με το πόσο ικανά είναι αυτά τα άτομα που έχουν απέναντί μας για να μας εξυπηρετήσουν. Είτε στο σέρβις, είτε στο κατάστημα, είτε οπουδήποτε αλλού μπορεί να προκύψει επικοινωνία του πελάτη με ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης κινητής τηλεφωνίας. Τέταρτο κριτήριο αφορά την ευκολία πρόσβασης. Ευκολία πρόσβασης στα σημεία πώλησης και ανάπτυξη κάλυψη του δικτύου. Βρίσκομαι στο Αιγάλεο και πρέπει να φύγω από το Αιγάλεο να πάω στην Ηλιούπολη για να μπορέσω να εξυπηρετηθώ. Ή παραδείγματος χάρη στο Αιγάλεο υπάρχει ένα κατάστημα εταιρείας κινητής τηλεφωνίας που μπορεί να με εξυπηρετήσει. Η ευγένεια του προσωπικού έχει να κάνει με την ευγένεια και την προθυμία του προσωπικού, του ανθρώπινου δυναμικού. Η επικοινωνία αφορά την τηλεφωνική εξυπηρέτηση, το χρόνο αναμονής της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, την ενημέρωση για τις τιμές σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχονται σε πιθανή επικοινωνία, είτε δια τηλεφώνου είτε τέτα-τέτ προσωπική επικοινωνία. Ενημέρωση παραδείγματος χάρη για τον τρόπο πληρωμής του λογαριασμού. Ενημέρωση για τις εκτόσεις που προσφέρονται. Κριτήριο 7, το οποίο αφορά την αξιοπιστία. Αξιοπιστία που έχει να κάνει με την απουσία λαθών στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Με την ακρίβεια τήρησης των λογαριασμών. Έτσι. Με την ακριβή παρουσίαση της κίνησης των λογαριασμών και με την πιθανή τήρηση των υποσχέσεων που μας έχουν δοθεί. Όταν, παραδείγματος χάρη, πραγματοποιούσαμε τη συνεργασία με τη συγκεκριμένη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Όγδοο κριτήριο, η ασφάλεια, η οποία αφορά την ασφάλεια του δικτύου και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ένα το κριτήριο, η κατανόηση και η πραγματική εικόνα, όπου έχει να κάνει με την αναζήτηση των καλύτερων δυνατών λύσεων, την κατανόηση των αναγκών του πελάτη και την ποικιλία των προσφερόμενων υπηρεσιών και λύσεων. Και τέλος, το 10ο κριτήριο, η υλική υπόσταση, όπου αφορά παραδείγματος χάρη την ατμόσφαιρα του καταστήματος, την καθαριότητα του καταστήματος, τη διαρρύθμιση του καταστήματος
και τον αριθμό των ανοιχτών ταμείων που εξυπηρετούν τους πελάτες. Είδαμε επομένως σε αυτό το σημείο μία πρακτική εφαρμογή η οποία έχει να κάνει με τα κριτήρια εξυπηρέτησης των πελατών σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Με βάση τα 10 κριτήρια που θέτει ο Γκάρβιν για την αξιολόγηση του επίπεδου της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε για σήμερα. Είδαμε τόσο το θεωρητικό κομμάτι όσο και τις δύο εφαρμογές τις πρακτικές τις οποίες αναπτύξαμε. Θα τα πούμε πρώτα Θεός την επόμενη Τρίτη. Καλό απόγευμα και καλή συνέχεια.